Με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα, Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού, θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στις χιλιάδες γυναίκες που δίνουν μάχη με την νόσο, στις χιλιάδες γυναίκες που αγωνιούν αλλά συναντούν πολλαπλά εμπόδια στην πρόληψη αλλά και στην θεραπεία των γυναικολογικών καρκίνων στα πλαίσια του εμπορευματοποιημένου και ιδιωτικοποιημένου συστήματος υγείας. Είναι η γνωστή λογική του κόστους ωφέλους που έχει οδηγήσει ακόμα και ένα κρίσιμο τμήμα, το τμήμα βραχυχρόνιας θεραπείας στο Αλεξάνδρα, σε κλείσιμο γιατί λείπει το απαραίτητο προσωπικό. Για να πάμε όμως στο θέμα της επίκαιρης ερώτησης. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, Υπουργέ, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο ότι έχουν γίνει καθεστώς τα ράτζα, 120 ράτζα σε κάθε εφημερία. Το ζήτημα είναι ότι σε αυτή τη φάση η όποια ανάπτυξη κλινικών και κλινών στηρίζεται στο απαρχαιωμένο οργανόγραμμα σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό. Και όταν μιλάμε για την νοσηλευτική υπηρεσία, μιλάμε για τους νοσηλευτές, τους βοηθούς νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ΜΕΕΣ, τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμου. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτή είναι αναγκασμένοι να έχουν την ευθύνη για 35 κλίνες, συν τα 10 ράτζα περίπου μετά από κάθε εφημερία. Και βέβαια αυτή η τραγική υποστελέχωση, 235 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, οδηγεί να είναι καθεστώς οι μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού από κλινική σε κλινική, από την μία μονάδα εντατικής θεραπείας σε ΜΑΦ κτλ. Άρα, ρωτάτε εδώ η κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει για να προσληφθεί όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, νοσηλευτικό, για να καλυφθούν οι ανάγκες που είναι σε κατάσταση κάτω από τα όρια ασφαλείας και βέβαια τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για να δοθούν τα χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και οι άδειες. Καταρχάς, ως προς την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, να πω ότι η κυβέρνησή μας, και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, διενεργεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος. Είναι το πρόγραμμα με το όνομα της αημνήστου Φόβες Γεννηματά. Το πρόγραμμα αυτό διενεργεί δωρεάν προληπτική εξέταση τομογραφίας ηλεκτρονικής για τον καρκίνο του μαστού, μαστογραφία δηλαδή, και έχει ήδη σώσει τη ζωή σε χιλιάδες γυναίκες που έκαναν χρήση της δωρεάν αυτής εξετάσεως και έμαθαν ότι δυστυχώς είχαν καρκίνο σε πρώιμο στάδιο και έτσι αντιμετώπισαν άμεσα το πρόβλημα αυτό πριν εξελιχθεί. Καλό λοιπόν όλες τις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν λάβει στο κινητό τους το σχετικό μήνυμα από την ΙΔΙΚΑ που τους ενημερώνει για την διαδικασία με την οποία μπορούν να κάνουν χρήση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων του προγράμματος Φόφη Γεννηματά, να το πράξουν. Γιατί η πρόληψη στην προκειμένη περίπτωση κατά κυριολεξία σώζει ζωές. Και αυτό το έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, έρχομαι στην απάντηση του ερωτήματός σας. Αν υπάρχουν κενά στο νοσοκομείο Αττικών, στο νοσηλευτικό προσωπικό. Βεβαίως και ναι. Πολλά κενά. Πιθανό να είναι και ο αριθμός που είπατε ο πραγματικός, οι 235 θέσεις. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα κενά, ποιος είναι ο τρόπος να αντιμετωπιστούν, να προσλάβουμε προσωπικό. Πολύ ωραία. Έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τη διαδικασία προσλάβων προσωπικών. Ασφαλώς. Έχουμε κάνει προκηρύξεις και το 2021 και το 2022 και το 2023 και το 2024 και θα κάνουμε και το 2025 για την πρόληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Εκκρεμούν μέχρι τέλος του χρόνου να προσλάβουμε πάνω από 3.500 νοσηλευτές. Το νοσοκομείο Αττικών, αν όλα πάνε βάσει προγράμματος, θα πάρει μέχρι τέλος του χρόνου 100 νοσηλευτές. Και με αυτούς θα έχει πολύ καλύτερη ροή στη λειτουργία τους, χωρίς να έχει λύσει οριστικά το πρόβλημα του ελλείψους προσωπικού. Γιατί όμως σωρεύτηκαν τόσες πολλές θέσεις προσλήψεων και πάμε τώρα να κάνουμε μαζεμένες προσλήψεις 2-3 ετών? Διότι η διαδικασία προσλήψεων νοσηλευτών μέσω του ΑΣΕΠ είναι μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ αργή. Μάλιστα. Εντόπισε η κυβέρνηση το πρόβλημα και ήρθε νομοθετικά να κάνει
παρεμβάσεις για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία και να γίνουν οι προσλήψεις. Τι ψήφισε το ΚΚΕ αυτές τις παρεμβάσεις? Όχι. Άρα, το ενδιαφέρον σας, αγαπητοί κυρία συνάδελφε, είναι καθαρά υποκριτικό. Εάν σας ενδιέφερε να γίνουν προσλήψεις, θα ήσασταν επισπεύδοντες στην προσπάθεια να γίνουν ταχύτερες προσλήψεις. Όχι αντίπαλοι στην προσπάθεια να γίνουν ταχύτερες προσλήψεις. Άρα, στην αίθουσα, οι μόνοι που πραγματικά ενδιαφερόμαστε να γίνουν προσλήψεις στα αλήθεια είμαστε εμείς. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Εσείς, αν λυθεί το πρόβλημα, θα χάσετε την πολιτική σας ύπαρξη. Εμείς, αν λυθεί το πρόβλημα, θα λυθούν τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, μέχρι τέλος του χρόνου, 100 νοσηλευτές θα μπουν στο Αττικόν και συνεχίζουμε με τη νέα προκήρυξη του 2025. Να πω εδώ, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, για το ξέρει ο ελληνικός λαός. Βάσει τη συμφωνία Τσίπρα στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο για την πρόσληψη ένα προς ένα, δηλαδή μία αποχώρηση, μία πρόληψη στο ελληνικό δημόσιο, για το ταβάνι, για το όριο προσλήψεων δηλαδή, στο οποίο δεσμεύεται το ελληνικό κράτος, η Ελλάδα μπορούσε να πάρει αυτά τα 3 χρόνια περίπου 15.000 προσλήψεις το χρόνο. Κατ' έτος, πάνω από το 1/3 πήγαινε στο Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός αυτός και αυτή η κυβέρνηση έχουν δώσει τόσο μεγάλη βάση στην υγεία, στα αλήθεια, που έχουν θυσιάσει πάνω από το 1/3 των μονίμων θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για το ΕΣΥ, στερώντας τα από όλα τα άλλα υπουργεία. Γιατί 15.000 είναι για την αστυνομία, για το στρατό, για τη δικαιοσύνη, για την παιδεία, για τα πάντα. Και τι λέω, Μητσοτάκης? Όχι, πρώτα υγεία. Αυτό δεν έχει γίνει αντιληπτό. Και επιπλέον, αυτή τη στιγμή εκκρεμεί για υπογραφή στο γραφείο του Υπουργού, του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Πεταλιά. Έχω ενημερωθεί ότι θα υπογραφεί σήμερα. Ανοίγουμε άμεσα άλλες 1.000 θέσεις προσλήψεων για το 24 και άλλες 1.500 θέσεις για το 25 επικουρικού προσωπικού. Όπου εκεί η μερίδα του λέτου είναι πάλι σε νοσηλευτές. Άρα, 6.000 θέσεις μόνιμες προκηρύχθηκαν μονίμου προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού κλπ. Στο ΕΣΥ το 24. 5.000 περίπου θα προκυρηθούν μονίμου προσωπικού για το 25 και πολλές χιλιάδες επικουρικού προσωπικού από το 19 μέχρι σήμερα. Ναι. Κύριε Υπουργέ, μόνο πρόκληση είναι αυτά που λέτε. Είναι πρόκληση γιατί οι τραγικές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό δεν διαμορφώθηκαν τώρα. Και έχουν την υπογραφή και τη δική σας κυβέρνηση και των προηγούμενων κυβερνήσεων που λογαριάζουν με τη λογική του κόστους την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για την υγεία και με το κριτήριο του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους στην υγεία. Άρα, το πρόβλημά σας δεν ήταν το πώς θα γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για το ΑΣΕΠ. Αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, νόμος πλέον, το καταψήφισε το ΚΚΕ γιατί ακριβώς προσαρμόστε στις σύγχρονες ανάγκες που έχει το δικό σας κράτος, το εχθρικός για το λαό κράτος, στις προτεραιότητες που έχετε βάλει για την καπιταλιστική κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα. Και σε αυτό το άθλιο σύστημα και σε αυτή τη βαρβαρότητα, ναι κύριε Υπουργέ, λογαριάζει το κόστος του να έχετε μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία. Αλλά δεν απαντήσατε στο κύριο. Τι θα γίνει με τα ράτσα στις εφημερίες? Τι θα γίνει με το προσωπικό που μετακινείται, το νοσηλευτικό προσωπικό, που το επόμενο χρονικό διάστημα, ξεκάθαρα δεν απαντήσατε, θα τους δώσετε τα χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και τις άδειες? Γιατί αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει και σε παρετήσεις όλων αυτών των νοσηλευτών. Το μόνο που κάνετε είναι να διαφημίζετε τον εξυγχρονισμό των ΤΕΠ, του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Αττικού, αλλά άλλο πράγμα, οι ουρές στα επίγοντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και άλλο πράγμα, οι νοσηλείες και τα ράτσα στους θαλάμους, που είναι μια άθλια κανονικότητα σε βάρος και της ανθρώπινης νοσηλείας, αλλά οδηγεί και στην εργασιακή εξουθένωση των ίδιων του προσωπικού, συνολικά του υγειονομικού προσωπικού. Με αυτή την έννοια, για να κλείνω, επειδή το είπατε κιόλας με αφορμή τον καρκίνο του μαστού, την Παγκόσμια Μέρα, να μου επιτρέψετε, αλλά όταν ρίχνετε το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης σε μια γυναίκα για το που θα πάει να κάνει μαστογραφία και ένα ελάχιστο ποσοστό, 16% των μαστογράφων βρίσκεται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μου επιτρέψετε, με χρήματα από τη φοροαφέμαξη των εργαζομένων και του λαού, επιδοτεί ουσιαστικά τους ιδιωτικούς ομίλους. 76%
των μαστογραφιών γίνονται στον ιδιωτικό τομέα και το υπόλοιπο γίνεται στο δημόσιο. Αλλά ξέρετε τι κρύβεται. Κρύβεται και το Γολγοθά που περνάει μία γυναίκα κάτω από τις ελλείψεις στο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για το πώς θα προχωρήσει άμεσα η διάγνωση, η θεραπεία και η αποκατάσταση. Αυτά κρύβεται. Και εδώ σας θέσαμε και συγκεκριμένο θέμα για το τμήμα στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα που δεν έχει προσωπικό, δεν έχει τον γιατρό, τον μόνιμο για να λειτουργήσει. Αυτές όμως είναι οι αντιδραστικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μάλιστα πήρατε και το πακετάκι που σας κέρασαν από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πρώτα απογευματινά χειρουργία, για να μονιμοποιήσουν τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Αυτή είναι η άθλια κατεύθυνση που οδηγεί ακόμα και η υγεία να λογαριάζει τόσο εμπόρευμα οι ανάγκες όλων, οι ανάγκες στη ζωή, στα δικαιώματα, στην υγεία, να αποτελούν πεδίο κερδοφορίας. Με αυτή την κανονικότητα το ΚΚΕ δεν συμβιβάζεται.